Ο Μαλέτης λοιπόν με το νούμερο 7 θέλει να γίνει Γκαλέτη όταν είναι καλός. Θέλει να γίνει Μιμιάδης όπως μας είπε, να μοιάσει έναν Έλληνα παίκτη. Γιατί ο πατέρας του είπε, τι σου είπε, Μαλέτη, εδώ στο μικρόφωνο. Μου είχε πει για τον Μιμιάδη. Και σήμερα λοιπόν ο Μαλέτης ήρθε εδώ και είδε τον Μιμιάδη. Και αυτό όλοι εμείς θέλουμε να βλέπουμε. Είναι νέα παιδιά. Είναι νέα παιδιά, σαν το Μιλέτη, οι οποίοι θα αποτελέσουν αυτό που βλέπουμε εδώ, αριστερά μας, τον Ολυμπιακό του 2020. Γιατί ο Ολυμπιακός για να συνεχίσει να υπάρχει, ο Ολυμπιακός για να ζει, πρέπει να ανανεώνεται και πρέπει να προσφέρει τα πολύ πολύ βασικά στα νέα παιδιά. Πρέπει να προσφέρει υποδομές, δηλαδή στάδια, πισίνες, πρέπει να προσφέρει υποστήριξη, ανθρώπινη, ιατρική, προπονητική και πρέπει να προσφέρει την ψυχή και την καρδιά του. Αυτό δυστυχώς δεν έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός και δεν είναι ώρα καταλογισμού καμίας ευθύνης. Αυτό που δεν έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός όσο θα έπρεπε τον τελευταίο καιρό είναι συνέπεια απέναντι σε μια σειρά παιδιών εν ενεργεία αθλητών μας, από πολλά τμήματα, τα οποία είμαστε ανοιχτοί και έχουν υποχρεώσεις. Πολλούς από αυτούς τους βλέπω εδώ σήμερα μαζί μας. Στο παιδιά από βόλεϊ, των ανδρών, το πόλο των ανδρών, το πόλο των γυναικών, του Βολίδης. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Όχι το γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ, όπως ο Γιώργος Σογλού, τον οποίο θα ήθελα στη συνέχεια να ακούσουμε, οι οποίοι έχουν προσφέρει όχι απλώς τη ζωή τους, έχουν προσφέρει στην κυριολεξία πολλά εκατομμύρια ευρώ για να συνεχίσει να υπάρχει όχι αυτό που εμείς μέχρι σήμερα ονομάζουμε Ραστέχνη Ολυμπιακό, αλλά αυτό που θα ήθελα από σήμερα και μετά, αυτό που θα θέλαμε τον Πρόεδρο, να ονομάζουμε ο σύλλογός μας. Γιατί το Ραστέχνη Ολυμπιακό είναι το όνομα που μας έφερε εδώ. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι που μας κάνει να συνεχίσουμε. Αυτή είναι μια εικόνα από το τελευταίο ντέρμπι του Πόλο με τον Παναθηναϊκό. Οι αθλητές μας, παρότι είναι 1,5 χρόνο απλήρωτοι, κατέβηκαν, παίξανε και με την Παρτιζάν και με τον Παναθηναϊκό, κερδίσανε μέσα στο ΆΚΑ με πολύ μεγάλη διαφορά τον Παναθηναϊκό και μετά, αφού φτάσανε στο Ακροχώρητο, κάνανε μια συμβολική κίνηση. Αυτή η συμβολική κίνηση σε άλλες εποχές θα θεωρείται κακή απέναντι στην ιστορία και στο όνομα του Συλλόγου. Για μένα, που εκπροσωπώ τη νέα χρονιά, τη νέα γενιά της διοίκησης, ήταν μια κίνηση απόλυτα επιβεβλημένη. Ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, που έδειχνε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο.